τις προκλήσεις της δηλαδή σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου, για να καταλήξει ότι δεν τις αξίζουν τα F-16. Φαίνεται όμως ότι ο Άντονι Μπλίνκεν έχει άλλη άποψη, προτιμά έναν προκλητικό, όπως είπε, σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών να έχει και F-16. Ναι. Μιχάλη, καλησπέρα. Ήταν 90 δευτερόλεπτα κόλασης, ξέρεις, αυτά για την Τουρκία από τον κερουσιαστή. Βεβαίως ο κύριος Μπλίνκεν δεν απάντησε στον κερουσιαστή ότι είναι υπέρ. Τα είπε σε άλλη επιτροπή αυτά. Σίγουρα ο κύριος Μπλίνκεν αλλά και ο πρόεδρος υποστηρίζουν να δοθούν τα F-16 στην Τουρκία. Αλλά ας δούμε τι έγινε χθες, Μιχάλη, ναι, διότι ναι. Όσοι βρέθηκαν εκεί έζησαν πραγματικά ιστορικές στιγμές. Χωρίς αμφιβολία ήταν εντυπωσιακός ο γερουσιαστής, το είδατε και στο βίντεο. Και μάλιστα έχοντας απέναντί του τον Άντονι Μπλίνκεν, όπως είπες χαρακτηριστικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι σοβαροί άνθρωποι που παραβρέθηκαν σε αυτή την κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού μίλησαν με τα καλύτερα λόγια και για τον γερουσιαστή αλλά και για αυτές τις στιγμές που έζησαν στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας. Ο γερουσιαστής έκανε το εξής. Απαρίθμησε τα εγκλήματα της Τουρκίας, Μιχάλη. Εκφώνησε ένα άνευ προηγουμένου κατηγορό εναντίον της κατοχικής δύναμης και ήταν τόσο πιστικός που μέσα σε δευτερόλεπτα άρχισε η είδηση να γίνεται αυτό που λέμε στην ιντερνετική γλώσσα, να γίνεται viral, να κυκλοφορεί παντού. Σημαντικοί δημοσιογράφοι και αναλυτές έσπευσαν να αναπαραγάγουν τις δηλώσεις του, αλλά πιο πολύ το βίντεο του διαλόγου του κ. Μενέντες με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Και θα σου έλεγα ότι ο γερουσιαστής φάνηκε να είναι έτοιμος από καιρό για αυτή την αντιπαράθεση, διότι φαίνεται να πιστεύει ότι παρά την αλλαγή του κλίματος λόγω των σεισμών, η τουρκική πολιτική δεν άλλαξε καθόλου. Φαίνεται να θεωρεί ότι παραμένει η ίδια, Μιχάλη. Απλά η Τουρκία εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις για να δείξει ένα άλλο πρόσωπο, να έχει κέρδη πολιτικά και διπλωματικά για να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση των απειλών και των εκβιασμών. Ευχόμαστε βέβαια να μην συμβεί αυτό και να διαψευστεί ο γερουσιαστής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δήλωσή του, την οποία διάβαζε λέξη προς λέξη, ήταν το απόλυτο κατηγορητήριο εναντίον της Τουρκίας. Μου είπε ένας διπλωμάτης ότι αν έκανε τη δήλωση αυτή σε ένα, ας πούμε, δικαστήριο, η Τουρκία θα είχε καταδικαστεί στο δευτερόλεπτο. Ο κύριος Μπλίνκεν, ενώ περίμενε την επίθεση αυτή του γερουσιαστή, διότι την γνωρίζει τις θέσεις του, με τον οποίο διατηρούν μάλιστα φιλία για πολλά χρόνια, φάνηκε να ξαφιάζεται, όπως είδες. Η απάντηση του ήταν κατώτερη περιστάσεων, διότι στην πραγματικότητα και πίσω από τις κλειστές πόρτες, και αυτό, Μιχάλη, που θα σου πω, το λέω με τα λόγου γνώσεως, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι έξω φρενών με την Τουρκία. Απλά πριν από τις εκλογές δεν θέλουν να κάνουν οτιδήποτε που θα θεωρηθεί παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Τουρκίας που θα το χρησιμοποιήσει ο Ερντογάν σε αυτές τις εκλογές. Δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία ότι επιθυμούν την ήττα του Ταγίπ Ερντογάν. Καταλήγοντας, να μου επιτρέψεις ένα σχόλιο. Για μένα είναι τραγικό να ακούμε αυτό το κατηγορό εναντίον της Τουρκίας από ένα ξένο, διότι ο γερουσιαστής δεν έχει ελληνικές ρίζες, όπως ξέρεις, είναι Κουβανός, και να μην ακούμε τέτοιες κουβέντες για την Τουρκία από τους δικούς μας πολιτικούς. Αυτά. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Σε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του φράχτη που τοποθετήθηκε κατά μήκος της πράσινης γραμμής, προχωρά ο νέος Υπουργός Εσωτερικών.